Βίος του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Σάντα Κρούζ. Η μνήμη του είναι τη 19η Μαΐου. Ο πατήρ Ιωάννης Καρασταμάτης γεννήθηκε το 1937 και μεγάλωσε στην Άνδρο, στο χωριό Απίκια. Σε ηλικία 20 ετών έφυγε για την Αμερική, εκεί δημιούργησε οικογένεια και χειροτονήθηκε ιερεύς. 10 χρόνια εργάστηκε με αεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα και αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς, ήλθε τελικά στο Σάντα Κρούζ, στο ναό του προφήτου Ηλία, τον οποίο ο πατήρ Ιωάννης τελειοποίησε και τον εγγενίασε το 1981 και το κατέστησε κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη εκείνη την περιοχή όπου οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από την εκκλησία και από το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του, απλός και ταπεινός, αγαπούσε πολύ την ενορία του. Η πόρτα στο σπίτι του ήταν ανοιχτή. Έδιδε λαιμοσύνης και βοηθούσε τους συνανθρώπους. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα. Ήθελε να αγαπήσουν το Θεό όλοι οι άνθρωποι, γι' αυτό πήγαινε ακόμη και στα πάρκα και συζητούσε με νέους ανθρώπους που δεν γνώριζαν την Ορθοδοξία. Εκείνο δε που κατέστησε τον προφήτη Ηλία πνευματικό κέντρο ήταν το εξής γεγονός. Στην Άνδρο συμβαίνει το θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας μας. Όταν αθίζουν οι κρίνοι, τους πηγαίνουν στη χάρη της και τους βάζουν στην εικόνα. Φυσικά ξεραίνονται. Πέφτουν τα φύλλα και μένει το κοτσάνι ξερό. Οι κάτοικοι της Άνδρου αφήνουν εκεί στην εικόνα τα κοτσάνια και στη γιορτή της κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν την επομένη και βγάζουν μπουμπούκια την επομένη χρονιά. Ο πατήρ Ιωάννης, όπως είναι φυσικό, είχε ζήσει αυτό το θαύμα. Ζήτησε λοιπόν από τον πατέρα Δωρόθεο, το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, τέτοια κρινάκια της Παναγίας. Ο γέροντας του προμήθευσε και του έστειλε ξερά τέτοια κοτσάνια και ο πατήρ Ιωάννης τα έφερε στην Αμερική. Τα τοποθέτησε στην εικόνα της Παναγίας και ότου θαύματος άρχισαν οι κρίνοι να ανθίζουν. Αυτό το γεγονός ήταν αφορμή να πιστέψουν πάρα πολύ. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν μια όμορφη και ευαίσθητη ψυχή, έγραφε και ποίηματα θρησκευτικά, το συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίη των Αγίων και πολύ συχνά έγραφε στον γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο να του στείλει θρησκευτικά βιβλία και υλικό για τα ορθόδοξα κηρύγματά του. Όταν ήλθε η πρεσβυτέρα στην Ελλάδα, πήρε κρίνους και θύτευσαν αυτούς στην Αμερική. Εκείνοι έπιασαν και όταν άνθησαν τους τοποθέτησαν στην εικόνα της Παναγίας. Ο πατήρ Ιωάννης έκανε προσκυνητάρι, το τοποθέτησαν στην εικόνα, η οποία εικόνα θαυματουργικά άνθιζε τους κρίνους με εκείνα τα ξερά κλαδιά. Ένα χρόνο πριν το τέλος του, ήρθε στην Ελλάδα και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, εκεί εξομολογήθηκε στο γέροντα και λειτουργήσε στον Άγιο Νικόλαο. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Νικόλαο. Από παιδί πήγαινε εκεί και γνώριζε το μοναστήρι. Εκείνη την εποχή άρχιζε την εικόνα του καθολικού να ρέει αίμα και να μυροβλίζει. Ο πατήρ Ιωάννης, επιστρέφοντας με θείο ζήλο και φλόγα, άρχισε να μιλάει για τα άπειρα θαύματα της Θεοτόκου. Είχε εξαπλώσει τη δράση του και σε ανθρώπους άλλων δογμάτων, οι οποίοι ευαπτίζονται χριστιανοί. Αυτή του όμως η κίνηση και η δραστηριότητα άρχιζε να δυσαρεστεί πολλούς και που του έκαναν τηλεφωνήματα να πάψει τα κηρύγματά του. Τότε ήταν που ο πατήρ Ιωάννης έγινε πιο φλογερός. Έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω το Χριστό και την Ορθοδοξία». Αγαπούσε την Εκκλησία και δεν ακολουθούσε το μοντέρνο τρόπο ζωής ούτε των πολλών ιερέων της Αμερικής, πολλοί εκ των οποίων δεν τον εκτιμούσαν, γιατί τους έλεγχε με τη συμπεριφορά του και με τα κηρύγματά του. Κήρυτε για τον Αντίχριστο, συνιστούς έλεγε στους χριστιανούς πώς να φυλαχτούν από τις παγίδες του Αντιχρίστου και από τις παγίδες του νεοτερισμού. 17η Μαΐου του 1985 το βράδυ πήρε τηλέφωνο στο γέροντα στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας. Ετοίμαζε κήρυγμα για την Κυριακή και θα μιλούσε για την Παναγία μας. Την άλλη μέρα, 18η Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος στο σπίτι του με το γιο του το Φώτιο, η πρεσβυτέρα με την κόρη τους έλειπε. Το αγόρι έφυγε να πάει σε κάτι φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης ήταν στην εκκλησία και ετοίμαζε το ναό. Ήταν βράδυ,
Το αγόρι γύριζε αργά στο σπίτι και είδε ότι δεν έχει επιστρέψει ο πατέρας του στο σπίτι και πήγε ανησυχώντας πάλι στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε ένα φοβερό θέαμα. Είδε τον Άγιο κατακρεουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν. Τον χτύπησαν στο κεφάλι με σφυριά και το σώμα του γεμάτο μαχαιριές. Ο Άγιος σπαρταρούσε, πήραν το σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από όλες τις πληγές πλημμύρισε το δάπεδο και με το αίμα αυτό οι σατανιστές, οι δολοφόνοι, έγραψαν τα δικά τους σατανικά συνθήματα εις τους στίχους της Εκκλησίας, καθώς και τον αριθμό 66. Ήταν σατανιστές αυτοί οι δολοφόνοι. Ο Άγιος μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο χέρι, ίσως ήταν μια προώρηση για το τι θα επακολουθούσε. Συνέβησαν δε πριν από το θάνατό του δύο θαύματα. Το πρώτο, η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας μας μια εβδομάδα πριν το μαρτύριό του πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν άνθισαν. Το δεύτερο, επί τρεις συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Άγιος έλαμπε το πρόσωπό του και φώτιζε με ένα ουράνιο φως. Το παιδί που διακονούσε το παιδάκι στο ιερό και του έδε το ζέο και το θυμιατήρι είδε αυτό και τον μάλωσε ο πατήρ Ιωάννης να μην το φανερώσει αυτό σε κανένα, δηλαδή να μην πει ότι έλαμπε το πρόσωπό του. Η αστυνομία ερεύνησε για τους φωνείς του Αγίου. Βρήκαν τρία άτομα, ένα ανδρόγυνο, το γιο του άνδρα, από άλλη γυναίκα, ήταν ιερείς του Σατανά και οι οποίοι πήραν δηλητήριο κόμπρας όταν τους συνέλαβα. Οι δύο απέθαναν, ενώ ο τρίτος έχασε τα λογικά του και δεν μπορούσε να συνεννοηθούν. Ακόμα, από την αστυνομία, το έγκλημα δεν έχει εξιχνιαστεί. Το λείψαν όμως του Αγίου ήταν παραμορφωμένο. Το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, γι' αυτό του φορέσαν την καλή του χρυσοκέντητη στολή, το σφραγίσανε στο φέρετρο, ψάλλοντας νεκρόσιμη ακολουθία. Όταν έμαθε ο γέροντας του Αγίου Νικολάου στην Άνδρο για το θάνατο του Αγίου Ιωάννου, έγραψε στην πρεσβυτέρα και την παρεκάλεσε να του στείλει τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι μαζί. Πέρασε καιρός και δεν έλαβε καμία απάντηση. Ήταν 4 Ιουλίου του έτους 1986. Είχαν λειτουργία στο μοναστήρι και βρίσκονταν εκεί πολλοί άνθρωποι. Μάλιστα είχαν έρθει από πολλά μέρη και από την Αθήνα. Περίμεναν δε το μεσημέρι, με το πρωινό καράβι να ερχόταν ένα πούλμαν προσκυνητών για την αγρυπνία που θα ακολουθούσε για τον Άγιο, για τον Άγιο Αθανάσιο Αγρυπνία, τον Αθωνίτη. Αφού τελείωσε η λειτουργία και ετοιμάζονταν να εξέλθουν από τον ναό, άρχισαν τώρα τα σήματα να χτυπούν πανηγυρικά. Όλοι γέμισαν φόβο. Αφού προς στιγμή σταμάτησαν, άρχισαν εκ νέου πάλι να χτυπάνε πανηγυρικά τα σήματα. Έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να δουν τι θα φανερωθεί. Ήλθαν και οι προσκυνητές με το πούλμαν, συζητούσαν όλη τη μέρα το θαυμαστό αυτό γεγονός. Να χτυπάνε μόνα τους τα σήμαντρα, παράδοξο. Το απόγευμα χτύπησε τηλέφωνο και ζήτησε το γέροντα η κόρη του Αγίου Ιωάννου η Μαρία, που είχε έλθει ειδικά στην Άνδρο να φέρει τα άμφια του Αγίου στο μοναστήρι. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχτηκαν όλοι με ευλάβεια. Έκαναν αγρυπνία και τα έθεσαν στο προσκυνητάρι. Την ώρα που έμπαινε το καράβι στο λιμάνι, τότε τα σήμαντρα χτυπούσαν μόνα τους χαρμόσυνα. Στην Άνδρο σήμερα ζει ο αδελφός του Αγίου με την οικογένειά του, καθώς και η ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία δεν γνωρίζει τίποτα για το θάνατο του παιδιού της. Στην Αμερική και τη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς τιμάται ως Άγιος. Μάλιστα έχουν εκδώσει Ρώσοι και ασματική ακολουθία για τον νέο αυτό μάρτυρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη του Σάντα Κρούζ. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του Αγίου τα διέσωσε στον ηγούμενο του Αγίου Νικολάου η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του είναι 19η Μαΐου, παραμονή της εορτής ανακομιδής του Αγίου Νικολάου και θα συνεορτάζεται με τον Άγιο που τόσο αγαπούσε από παιδί.